κάνουμε ένα box. Αυτό είναι και καλά το κάθισμα. Για να δούμε το κάθισμα, το θέλουμε το κάθισμα να είναι 45 εκατοστά ύψος. Για να είναι 45 εκατοστά ύψος, μπορούμε να παίξουμε εδώ με τις συντεταγμένες εδώ κάτω. Το άξονας Z που είναι το ύψος, άξονας Ψ και άξονας Χ. Με τον άξονα Z, εδώ άμα το πας 45, λέει centimeter, λέει, centimeters. Το κάνει 45, πατάς Enter και πάει στα 45, εδώ πάνω. Άμα γράφει μέτρα, εδώ πέρα άμα γράφει μέτρα, πας στο Customize και πας στο Unit Setup, εδώ πέρα. Εδώ διαλέγεις εδώ πέρα centimeters, μέτρα κτλ. Καλύτερα centimeters να το έχεις, αλλά δεν ξέρω, καμιά φορά μπορεί να αρχίσει το, το 3D Max με meters, δεν σε βολεύει, μου φαίνεται. Centimeters είναι καλύτερα. Και το διαλέγεις εδώ πέρα, εδώ που γράφει metric, το διαλέγεις και πατάς OK. Λοιπόν, εδώ, άρα αυτό είναι το ύψος μας, εδώ είναι το κάθισμα ουσιαστικά. Εδώ πέρα, στο scene, μπορεί να πατήσεις κουμπί, αριστερό κλικ, maximize viewport, για να βλέπεις όλο το viewport. Το viewport που έχεις διαλεγμένο, αυτό θα γίνει μεγάλη οθόνη. Αν έχεις διαλεγμένο ένα άλλο, μία άλλη εικόνα του viewport, και πάταγες εδώ πέρα να μεγαλώσει η οθόνη, θα μεγάλωνε αυτό που είχες επιλέξει. Λοιπόν, εδώ πέρα, αυτό τώρα πρέπει να το μεγαλώσουμε το κάθισμα. Εδώ πάμε στα modify. Εδώ τα μεγαλώνουμε. Το κάνουμε όσο θέλουμε. Πες ας πούμε το κάνεις 30. 30. 30. Και εδώ το κάνουμε 2. Ωραία. Τόσο. Λοιπόν εδώ τι γίνεται. Για να κάνουμε γρήγορα τα πόδια, του βάζουμε πολύγωνα εδώ κάτω. Βάζουμε τα πολύγωνα. Length segs, width segs και high segs. Λοιπόν, εδώ για να φανούν, επειδή δεν φαίνονται τώρα τα πολύγωνα εδώ, τα edges, οι γραμμές δεν φαίνονται εδώ πέρα, για να φανούν πας εδώ default shading, εδώ που λέει edge faces, πατάς edge faces και αρχίζουν τώρα και φαίνονται. Στα segments του ύψους δεν τα χρειαζόμαστε, να είναι 0, να μην έχει πολλά εδώ, γιατί θα σε μπερδέψουν, να μην έχει άλλες σειρές, να μην είναι έτσι δηλαδή, θα σε μπερδέψει. Τίποτα να μην έχει. Τώρα όσον αφορά εδώ, σκέψου τα πόδια που θα μπουν, που θα βγουν. Επομένως κάνε λίγο περισσότερα. Κάνε να είναι έτσι, για να είναι πιο μικρά τα πόδια. Όπως είναι εδώ, είμαστε box. Πάμε edit poly, βάζουμε edit poly τώρα για να παίξουμε, για να σχεδιάσουμε το αντικείμενο. Πατάμε το ε. Άμα πατάς ε και δεν βγαίνει, το έχεις μάλλον στα ελληνικά, πατάς αγγλική γλώσσα. Και έτσι πιάνει το ε, edit poly, το διαλέγεις το edit poly. Κοίτα, εδώ στο edit poly, τώρα τι γίνεται, πάμε από κάτω και πιάνουμε τα ακριανά. Εδώ, πάμε εδώ πρώτα στα πολύγωνα, εδώ διαλέγουμε τα vertex, τα edges, τα border, δηλαδή άμα έχει κάπου κενό θα σου διαλέξει το κενό, το περίγραμμα του κενού θα σου διαλέξει. Το τετράγωνο είναι το πολύγωνο και αυτό είναι όλο το αντικείμενο. Το πολύγωνο διαλέγουμε. Και αφού διαλέγουμε πολύγωνα, τώρα διαλέγουμε ουσιαστικά τα πολύγωνα. Πατάμε ένα πολύγωνο εδώ, ένα πολύγωνο εδώ, ένα πολύγωνο εδώ, ένα πολύγωνο εδώ και κάνουμε extrude. Κάτσε, αυτό εδώ είναι για Houdini, είναι ένα άλλο πρόγραμμα που έχω βάλει μέσα στο 3D Max, το έβγαλα γιατί δεν θα το έχεις αυτό εσύ. Εδώ, έτσι είναι το μενού σου. Το μενού σου είναι έτσι εδώ. Λοιπόν, τώρα κάνεις extrude. Τα έχουμε επιλεγμένα, κάνουμε ένα extrude. Μπορείς να πας και δίπλα για να είναι πιο αναλογικό. Είδες, είναι πιο αναλογικό εδώ και τα κάνεις. Τα κάνεις όσο θέλεις. Βασικά πάτα νι και τώρα θέλουμε να φτάσεις στο πάτωμα. Για να φτάσεις στο πάτωμα, όπως έχεις επιλεγμένα τα πολύγωνα. Κάτσε να δω. Ναι. Όπως έχεις επιλεγμένο, ένα-ένα το πολύγωνο θα παίρνεις, ένα πολυγονάκι, πας εδώ δεξί κλικ να το κάνεις 0, πρέπει να το κάνεις το ύψος 0. Άμα πατήσεις δεξί κλικ στο τοξάκι δίπλα, δεξί κλικ θα μηδενίσει με τη μία και θα φτάσει με τη μία στο δάπεδο.
Παίρνεις το άλλο, δεξί κλικ, φτάνει. Πάλι, άμα θες, πατάς και 0, τα κάνεις έτσι εδώ, βάζεις 0, enter και φτάνει. Πας εδώ, άμα θες, τα κατεβάζεις και έτσι, κάνεις το mouse προς τα κάτω, μηδενίζεις αυτό, πατάς 0, κλικ, κλικ. Είναι όλα τώρα στο δάπεδο, εντάξει, είναι όλα στο έδαφος. Τώρα πάνω, εδώ πέρα. Πάνω διαλέγεις εδώ πέρα τα καγκελάκια πίσω, διαλέγεις ποια θέλεις τώρα να χρησιμοποιήσεις. Εντάξει, τώρα πάρω εγώ στην τύχη, εσύ πάρε όποια θέλεις βασικά. Πάλι με extrude, κάνω ας πούμε να πατήσω εδώ, 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 εδώ. Και αυτό να είναι έτσι, διπλό εδώ πέρα. Λοιπόν, κάνουμε extrude. Αυτή τη φορά πατάω, αντί να πατήσω εδώ, πατάω και εδώ, πατάς όπου θέλεις ουσιαστικά. Πατάς εδώ, άμα πατήσεις πάνω στο extrude, πας εδώ, πατάς πατημένο και πάνω και, και σηκώνεται αυτό έτσι. Λοιπόν, μετά άμα θες, πατάς εδώ την επιλογή και αυτά υψώνονται. Εδώ. Λοιπόν, τώρα. Όπως είμαστε εδώ. Τώρα θέλουμε να το ενώσουμε, γιατί δεν φαίνεται πολύ ωραίο να ενώσουμε τώρα λίγο. Θα πάρουμε εδώ πέρα το Swift Loop. Εδώ πέρα πάμε πάνω στο Edit. Όταν είσαι στο Edit Poly, μπορείς να πηγαίνεις εδώ που γράφει Edit και λέει Swift Loop. Αυτό εδώ είναι πολύ ωραίο πρόγραμμα. Να κάνεις ουσιαστικά πολύγωνα εδώ πέρα. Φτιάχνεις edges. Και τώρα τι γίνεται, πρέπει, για να πιάσει το bridge πρέπει να είναι κενό μέσα, επομένως τα σβήνεις τα μέσα του, delete, εντάξει, να είναι κενό μέσα. Γιατί να είναι κενό, για να κάνουμε αυτό το πράγμα, πατάς εδώ, κλικάρεις και εδώ και πατάς bridge και γίνεται αυτό εδώ, το ένωσε, βλέπεις, το ένωσε. Κάνεις και το από πάνω. Άμα θέλεις, κάνεις 1, 2, 3 και μετά από την άλλη μεριά, από την ίδια πλευρά, 1, 2, 3. Και άμα κάνεις bridge, θα πιάσουν και τα 3 μαζί. Εάν έκανες 1, 2, 3 και από την άλλη έκανες από την άλλη μεριά 1, 2, 3, θα μπερδευόντουσαν. Δηλαδή, άμα αρχίσεις από εδώ και κάνεις, μετά από εδώ πρέπει να ξαναρχίσεις από την ίδια πλευρά για να τα ενώσεις σωστά. Λοιπόν, πάμε πάλι εδώ, κόβουμε. Πάλι εδώ κόβουμε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πατάμε ένα delete εδώ, πατάμε και ένα εδώ, πατάμε delete και πάλι. Για να κάνουμε bridge, όπως είπαμε, πρέπει να είναι κενό. Τα σβήσαμε τα πολυγονάκια και τώρα πατάμε ένα εδώ, με control επιλέγουμε και το διπλανό, με control επιλέγουμε και το διπλανό. Απ' την άλλη μεριά δεν θα αρχίσουμε από εδώ, θα αρχίσουμε πάλι από εδώ. Με control πατάμε εδώ, με control εδώ, με control εδώ και άμα πατήσεις bridge θα ενωθούν όλα γρήγορα. Μπαμ. Εντάξει. Το από κάτω μας λείπει. Πατάμε εδώ, πατάμε και εδώ, bridge. Πάμε εδώ δίπλα. Τα σβήνουμε. Εντάξει, μπορεί να υπήρχε και πιο απλός τρόπος, αλλά τώρα δεν ξέρω, αυτός ο τρόπος μου ήρθε τώρα βασικά να το κάνω όλο αυτό. Βέβαια δεν είναι και καμιά φοβερή καρέκλα εδώ που τα λέμε. Δεν ξέρω, δεν σκέφτηκα σωστά. Λοιπόν, μπορεί να το κάνουμε πάλι όλα μαζί. 1, 2, 3, 4 και απ' την άλλη, απ' την ίδια φορά πάλι. 1, 2, 3, 4, bridge. Α, δεν τα ένωσε σωστά, είδες. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται. Θα ενώνεις πρώτα το ένα, αυτό με το απέναντί του. Θα κάνει bridge. Και όλα τα άλλα μετά δεν θα μπερδεύεται. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bridge. Το πιάσα. Τι να κάνουμε. Αλλιώς μπερδεύεται το σύστημα. Λοιπόν, πάμε ξανά. Κλικ. Κλικ, delete.
Κλικάρουμε εδώ. Κλικάρουμε και εδώ. Βασικά, να σου δείχνει και κανένα άλλο, καμιά άλλη τεχνική, ξέρω εγώ, εντάξει. Το ρόλο το ίδιο και το ίδιο. Λοιπόν, bridge. Λοιπόν, τώρα αυτά βλέπεις ότι είναι άνισα. Πατάμε εδώ στα vertex. Τα vertex είναι αυτά εδώ τα μπλε, τα vertex. Λοιπόν, τα επιλέγουμε όλα μαζί και τα πίσω να επιλεγούνε. Και τα πίσω. Και κάνουμε εδώ πέρα, πας εδώ κάτω που λέει make planar. Πατάς και τα φέρνει όλα στην ίδια γραμμή. Αλλά δεν το υπολογίζεις εσύ που ακριβώς θέλεις. Θα στα επιλέξει, θα βγάλει το μέσο όρο. Δηλαδή άμα είναι ένα vertex εδώ πέρα και ένα vertex εδώ πέρα, άμα του κάνεις make planar θα στα βγάλει και τα δύο κάπου εδώ πέρα. Μετά βέβαια, αφού είναι τώρα στο ίδιο ύψος, μπορείς να πας εδώ κάτω, να πατήσεις πατημένο και να τα πας όπου θέλεις εσύ. Καταλαβες, τα πας όπου θέλεις εσύ. Πατάμε ένα undo, Ctrl Z, πάμε undo. Μας ενδιαφέρει να είναι έτσι, εντάξει, είναι ωραία. Λοιπόν, εδώ, άμα βάλεις turbo smooth, αν βάλεις turbo smooth, θα στο κάνει όλο πολύ κυκλικό. Εμείς θέλουμε να έχει και γωνίες. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό τώρα? Όπως είναι το Turbo Smooth, το αφήνεις να λειτουργεί το Turbo Smooth. Πας στο Edit Poly. Το Turbo Smooth το έχεις εδώ το ματάκι, το έχεις ανοιχτό για να λειτουργεί το Turbo Smooth. Άμα το σβήσεις το ματάκι, δεν ξέρω, το πρόγραμμά σου μπορεί να μην έχει ματάκι, μπορεί να έχει φωτάκι. Άμα το σβήσεις το φωτάκι, φαίνονται τα πολύγωνα τα πολύ απλά. Άστο να λειτουργεί το Turbo Smooth εδώ έτσι. Απλώς εδώ θα πηγαίνεις εδώ που λέει Show and Result On Off Toggle. Και αυτό όταν το πατάς θα δουλεύεις εδώ πέρα. Βλέπεις εδώ ότι είναι μισογεμάτο τώρα αυτό εδώ πέρα. Το ποτηράκι αυτό εδώ. Μισογεμάτο σημαίνει ότι μπορείς να δουλεύεις εσύ εδώ. Δουλεύεις δηλαδή στο Edit Poly. Και μετά όταν θέλεις να βλέπεις πως φαίνεται στο Turbo Smooth, αντί να πηγαίνεις εδώ, θα πατάς εδώ. Θα πατάς εδώ και θα το βλέπεις πως είναι στο Turbo Smooth. Και μετά θα ξαναπατάς, θα ξαναδουλεύεις, θα ξαναπηγαίνεις εδώ. Θα ξαναπατάς και θα το βλέπεις στο Turbo Smooth. Θα ξαναπατάς εδώ. Θα ξαναπηγαίνεις με λίγα πολύγωνα, θα δουλεύεις και μετά θα ξαναπατάς για να το βλέπεις πάλι στο Turbo Smooth. Λοιπόν, τώρα δουλεύουμε τα Smoothing Groups. Τα Smoothing Groups θα τα βρεις πάντα στα πολύγωνα, εδώ στην κατηγορία πολυγόνων. Αλλού δεν υπάρχουνε. Πουθενά αλλού δεν υπάρχουνε. Είναι αυτά εδώ, κοίτα. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ πέρα με τους αριθμούς. Πουθενά αλλού, δηλαδή άμα πατήσεις vertex, δεν τα βλέπεις, δεν υπάρχουνε. Είναι μόνο στα πολύγωνα, εδώ, polygon. Λοιπόν, εδώ κάτω, βάζεις αριθμούς. Εδώ βλέπεις ότι οι αριθμοί είναι σβησμένοι, που σημαίνει ότι στο αντικείμενό σου έχουν χρησιμοποιηθεί κάποιοι αριθμοί τυχαία από τον υπολογιστή. Το οποίο είναι λάθος, σβήσ' τους, να τους σβήνεις. Όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχουν αριθμοί εδώ, σημαίνει ότι τους έχει επιλέξει ο υπολογιστής, επομένως τι κάνεις, παίρνεις όλο το αντικείμενο, όπως είναι εδώ έτσι, πατάς εδώ το element, επιλέγεις όλο το αντικείμενο. Οι αριθμοί υπάρχουν και στο element εδώ, στο γκύβο. Αλλά θα πηγαίνουμε στα πολύγωνα και θα το χρησιμοποιούμε, όχι από εδώ. Λοιπόν, πας εδώ και θα πατάς clear all. Έτσι εμφανίστηκαν όλοι οι αριθμοί, που σημαίνει ότι δεν έχει μπει κανένας αριθμός εδώ πάνω. Επομένως θα φτιάξεις τους δικούς σου αριθμούς πάνω εδώ. Λοιπόν, πάλι ξαναπηγαίνουμε στο πολύγωνο. Στα πολύγωνα πάμε εδώ κάτω και βάζουμε τους αριθμούς μας. Τι γίνεται, βάζουμε αριθμούς. Σε κάθε πλευρά θα βάζεις διαφορετικό αριθμό γιατί εδώ θέλουμε να κάνει γωνία. Αφού θέλουμε να κάνουμε γωνία, θα μπαίνει διαφορετικός αριθμός. Εδώ θα μπει ο 1, άρα στο διπλανό θα μπει ο αριθμός 2. Άρα στο διπλανό από εδώ μπορεί να ξαναμπεί ο αριθμός 2. Γιατί ο αριθμός 2 είναι από εδώ. Επομένως δεν ακουμπάει με αυτή την πλευρά. Επομένως για να κερδίσεις λίγο, γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσεις αυτούς τους αριθμούς αλλού, βάζεις και εδώ 2. Και αυτό εδώ είχαμε βάλει 1. Άρα το 1 μπορεί να το βάλεις και από την πίσω πλευρά. Άρα βάζεις 1. Δηλαδή κοίτα, πατάς εδώ και βλέπεις.
Το πράσινο εδώ σημαίνει ποιος αριθμός έχεις επιλέξει, ποιον αριθμό έχεις επιλέξει. Αυτό το πολύγωνο εδώ έχεις επιλέξει το 2. Σε αυτό εδώ έχεις επιλέξει το 1. Σε αυτό εδώ έχεις επιλέξει το 1. Σε αυτό εδώ έχεις επιλέξει το 2. Επομένως, όταν βάλεις Turbo Smooth εδώ πέρα, λοιπόν, για να πιάσουν τα smoothing groups με Turbo Smooth, στο Turbo Smooth θα πηγαίνεις και θα πατάς εδώ smoothing groups tick. Κοίτα να δεις, είδες, ενώ εδώ δεν είχαμε βάλει αριθμούς και είναι στρογγυλό, εδώ που έβαλες τα αριθμούς κράτησε τις γωνίες, τις κράτησε τις γωνίες, βλέπεις, τις κράτησε. Τι γίνεται όμως, επειδή οι γωνίες όμως είναι κάπως πολύ απότομες, πρέπει να ξαναβάλεις άλλο ένα Turbo Smooth από πάνω. Από πάνω θα ξαναβάλεις άλλο ένα Turbo Smooth. Αλλά στο δεύτερο Turbo Smooth δεν θα βάζεις Smoothing Groups, δεν θα το κλικάρεις αυτό, και έτσι θα δίνει καμπυλότητα. Κοίτα, κοίτα τι ωραία καμπύλη. Απ' τη μία κρατάει τη γωνία, κρατάει τη γωνία, αλλά απ' την άλλη δίνει στη γωνία και μία πολύ ωραία καμπύλη. Που το θέλουμε αυτό. Κατάλαβες, κοίτα πόσο ωραίο το έκανε. Λοιπόν, άρα πας και δίπλα. Εδώ. Πάμε πίσω, πατάμε εδώ. Αντί να πατάς εδώ όπως έχουμε πει, τα ματάκια, πατάς εδώ. Κλικ. Α, κάτσε λίγο, περίμενε. Κλικ εδώ. Αλλά πρέπει να πας και εδώ edit poly. Μην ξεχνάς, edit poly. Τώρα, άμα πατήσεις, τώρα άμα πατήσεις αυτό γεμάτο, πάει Turbo Smooth και το βλέπεις, και μετά ξανακλικάρεις για να το δεις και να το επεξεργαστείς και να το σχεδιάσεις όπως θέλεις, για να πιάσει αυτό το κολπάκι εδώ, θα πρέπει να έχεις επιλέξει edit poly. Δεν θα πρέπει να είσαι ψηλά πάνω, πρέπει να είσαι χαμηλά εδώ για να πιάσει. Αλλιώς δεν πιάνει, άμα είσαι ψηλά εδώ, δεν πιάνει. Πρέπει να είσαι χαμηλά εδώ. Λοιπόν, στο διπλανό, πάλι. Αφού δεν επικοινωνούν αυτά, βάζεις τους ίδιους αριθμούς πάλι. Επιλέγεις εδώ, control click, εδώ και εδώ, τον αριθμό 1. Πάμε κάτω, επιλέγουμε τον αριθμό 1. Μετά, click εδώ, control click και εδώ για να τα επιλέξεις και τα δύο, πατάς εδώ τον αριθμό 2. Επομένως, άμα πας στο Turbo Smooth, κοίτα πόσο ωραία το φτιάξε. Πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη. Εδώ, ξανακλικάρουμε. Πάμε στο πίσω. Λοιπόν, πατάμε εδώ. Πατάμε και εδώ. Βάζουμε 2. Πατάμε εδώ. Πατάμε και εδώ. Βάζουμε 1. Πατάς πάλι. Το πιάσε. Μια χαρά. Κοίτα πως το πιάσε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Δίπλα. Εδώ. Κλικάρεις εδώ. Κλικάρεις εδώ. Πατάς 1. Κλικάρεις εδώ. Κλικάρεις εδώ. Πατάς 2. Το φτιάξε και αυτό. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Πάμε εδώ πέρα. Εδώ δεν είναι τόσο άσχημο. Μ' αρέσει αυτή η καμπυλότητα που είχε εδώ πέρα. Είναι ωραία αυτή η καμπυλότητα. Άστινα. Πάμε εδώ. Εδώ φαίνονται άσχημα. Πρέπει να τα φτιάξουμε αυτά εδώ. Λοιπόν. Πάμε εδώ πρώτα. Κλικάρουμε. Βλέπουμε τι γίνεται εδώ πέρα. Όλα αυτά. Λοιπόν. Εδώ είναι λίγο δύσκολο. Δεν είναι εύκολο εδώ. Λοιπόν. Για να, πρώτα. Εγώ θα πιάσουμε. Θα δουλέψουμε λίγο αυτό εδώ. Να δούμε. Κλικάρουμε εδώ. Αυτό. Αυτό και αυτό. Όχι. Αυτό και αυτό. Το κάνουμε 1. Αυτό και το μέσα του. Το κάνουμε 2. Αυτό εδώ θα το κάνεις 3. Για να μην πιάσει 2. Αφού είναι 2 αυτό, δεν πρέπει να γίνει 2 και αυτό. Κάνε το 3 αυτό. Λοιπόν, πατάς εδώ για να δεις τι γίνεται. Κάτι πάει να γίνει, έτσι. Κάτι πάει να γίνει. Λοιπόν, ξανακλικάρεις. Λοιπόν, να βάλουμε αριθμούς εδώ τώρα. Βάλε εδώ πέρα 4, ξέρω εγώ. Να είναι διαφορετικό, γιατί άμα βάλεις 3, 3 έχεις βάλει εδώ κάτω. Θα κάνει καμπύλη εδώ.
Άρα δεν τη θέλουμε, δεν θέλουμε να κάνει καμπύλη, επομένως βάλε 4 εδώ πέρα. Δηλαδή βάλε όλη αυτή τη σειρά. Όλη αυτή τη σειρά βάλ την A4. Και βλέπουμε. 4. Και δοκιμάζεις, έτσι πάει και δοκιμάζεις. Λοιπόν, ξαναπατάς να δούμε τι γίνεται. Να, φτιάχνει σιγά σιγά, βλέπεις. Φτιάχνει σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε από την πίσω πλευρά. Πάνω. Αφού έχουμε 4 αυτό, βάλ το 5 αυτό. Από εδώ μέχρι εδώ, όλα αυτά, βάλ τα 5. Για δες το. Φτιάχνει σιγά σιγά, βλέπεις. Είναι ωραίο. Λοιπόν, πάμε. Πίσω. Πίσω. Κάντο αυτό, ξέρω εγώ, 3 έχεις από κάτω. Βάλ το 1, όπως αυτό. Αυτό, κοίτα, κλικάρεις εδώ για να θυμηθείς τι αριθμό έχεις. Έχουμε βάλει 4. Εντάξει, αφού έχουμε βάλει 4 σε αυτή την πλευρά, ας βάλουμε 4 και από εδώ. Άρα, δεν μπορώ να θυμηθώ πώς μπορώ να τα επιλέξω όλα μαζί αυτή τη στιγμή. Τα επιλέγουμε όλα έτσι τώρα και πατάμε το 4. Κλικάρουμε εδώ και βλέπουμε, έτσι έγινε λίγο τετραγωνισμένο, ωραίο. Λοιπόν, πάμε. Πάμε εδώ. Ξανά. Εδώ έχουμε 4. Εδώ τι έχουμε βάλει. Εδώ έχουμε βάλει 1. Ας βάλουμε και εδώ 1. Α, άρα στα μπροστινά βάλε 1. Τα πατάς όλα μαζί. 1. Να, τώρα κάνε την ίδια συνταγή. Όπως έφτιαξε αυτό εδώ, θα φτιάξει όλα αυτά με τους ίδιους αριθμούς. Λοιπόν, εδώ είχαμε βάλει, πατάς εδώ για να δεις. Είχες βάλει 3. Άρα σε αυτά εδώ θα βάλεις 3. Λοιπόν, μετά, σε αυτά εδώ, στα γωνιακά, τι είχες βάλει. Λοιπόν, εδώ τι είχες βάλει. Εδώ έχουμε βάλει 2. Επομένως, σε όλα θα βάλεις 2. Βάλε 2. Να δούμε κιόλας. Αυτό είναι 2. Άρα και αυτό θα το κάνεις 2. Λοιπόν, μετά αυτό τι το έχει. Αυτό δεν έχουμε καθόλου. Αφού είναι 2 αυτό, βάλει και αυτό. Αφού συνεχίζει, βάλτε και αυτό 2. Να είναι 2 αυτό, 2 και αυτό. Άμα το βάλεις, να κοίτα, τετραγωνίστηκαν. Ωραία, δεν γίνανε. Δεν γίνανε άσχημα. Τώρα κάτω, αυτά εδώ είναι λάθη. Πρέπει να τα βρούμε, πρέπει να τα φτιάξουμε. Λοιπόν, ξεκλικάρουμε. Λοιπόν, εδώ. Να, εδώ δεν έχουμε βάλει αριθμούς βασικά. Εδώ σε όλη αυτή την επιφάνεια, για να την επιλέξεις όλη την επιφάνεια, τι θα κάνεις. Θα πας εδώ που λέει by angle. Πατάς κλικ. Επειδή είναι επίπεδο αυτό, όσες μοίρες και να βάλεις, βάλε μία μοίρα βάλε. Μία μοίρα, άρα άμα πατήσεις θα τα επιλέξεις όλα μαζί. Γιατί εδώ δεν ήταν παραπάνω από μία μοίρα, είναι 0, είναι επίπεδο. Επομένως έβαλες μία μοίρα εσύ, γιατί ξέραμε ότι είναι επίπεδο. Επομένως πάτησες μία φορά και τα επέλεξε όλα. Και βάζεις αριθμό, βάλε ό,τι αριθμό θέλεις. Για να είμαστε σίγουροι βάζουμε τον αριθμό 10 εδώ πέρα εμείς. Επομένως τώρα εδώ, άμα πας, κοίτα, φτιάχτηκαν. Εντάξει. Αυτό. Μάθε τα smoothing groups. Είδες. Παίξε με τα smoothing groups. Εγώ ξέρω τι σου προτείνω, Νικόλα. Να παίξει με τα smoothing groups. Μην ξεχνάς ένα βασικό πράγμα. Στο πρώτο turbo smooth, όταν στο edit poly βάλεις smoothing groups, στο turbo smooth, το πρώτο turbo smooth, θα επιλέξεις smoothing groups. Θα το κλικάρεις. Αλλιώς δεν θα πιάσουν τα smoothing groups. Στο δεύτερο turbo smooth που θα βάλεις, δεν θα το κλικάρεις. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό. Και θέλω να δεις κάτι. Η καρέκλα μπορεί να σου φανεί λίγο δύσκολη για να τη φτιάξεις με smoothing groups. Θα αρχίσει να πειραματίζεσαι με απλά επίπεδα. Δηλαδή, κοίτα, θα κάνεις, ας πούμε, θα φτιάξεις ένα box. Θα φτιάξεις ένα box το οποίο θα είναι, να μην έχει πολύγωνα, να μην έχει πολύγωνα. Θα του βάλεις ένα edit poly. Θα του βάλεις ένα edit poly. Θα του βάλεις ένα, βάλ του ρε παιδί μου ένα εδώ bevel για να γίνει έτσι, κοίτα. Με το bevel θα γίνει αυτό το πράγμα.
Και τώρα εσύ, όπως είναι έτσι, βάλε smoothing groups πάνω εδώ, βάλε smoothing groups για να συνηθίσει να δεις πώς δουλεύει το smoothing group. Πώς κάνεις καμπύλες με smoothing groups, πώς κάνεις γωνίες, καταλαβές. Γιατί αυτό εδώ, γιατί η καρέκλα είναι περίπλοκη. Λοιπόν, άρχισε με απλά πράγματα, δηλαδή κοίτα τώρα, εδώ. Εδώ, θα πας εδώ, θα βάλεις, κοίτα, θα το ξεκλικάρεις τον bevel, θα πας εδώ, έχει αριθμούς, θα τους σβήσεις, θα το κλικάρεις όλο μαζί, κλικάρεις όλο το αντικείμενο μαζί και πατάς clear all για να σβήσεις όλους τους αριθμούς που έχουν μπει. Τώρα θα βάλεις τους δικούς τους αριθμούς πάνω και θα βάλεις, ας πούμε, θα πειραματίζεσαι για να δεις πώς δουλεύει. Αυτό εδώ, για παράδειγμα, θα το βάλεις 1. Αυτό εδώ θα το βάλεις τον ίδιο αριθμό, 1, επομένως θα κάνει καμπύλη. Εδώ στα διπλανά, εάν βάλεις 2, θα κάνει γωνία. Επειδή έχεις 1 εδώ πέρα, 2 εδώ, θα κάνει γωνία. Επειδή έχεις 1 εδώ, 1 και εδώ, εδώ θα κάνει καμπύλη. Εδώ έχεις 1, είπαμε. Άμα βάλεις 2 εδώ, ή 3, ή ό,τι άλλο θέλεις, θα κάνει γωνία. Εάν βάλεις τον ίδιο αριθμό, θα κάνει άλλη μια καμπυλίτσα εδώ πέρα. Λοιπόν, ας το βάλουμε. Κοίτα εδώ, βάλουμε 3 εδώ. Το βάλουμε το 3 εδώ. Άμα βάλουμε και 3 και εδώ, θα δεις ότι εδώ θα κάνει καμπύλη. Λοιπόν, πάμε τώρα τι έχουμε πει, πάμε εδώ. Πάμε Turbo Smooth. Βάζουμε Turbo Smooth. Στο πρώτο το έκανε χάλια. Γιατί το έκανε χάλια? Γιατί δεν έχουμε επιλέξει Smoothing Groups. Θα κλικάρεις το Smoothing Groups και κοίτα, έφτιαξε. Έφτιαξε. Είδες αυτό. Εδώ που είχαμε βάλει τους ίδιους αριθμούς έκανε καμπύλη. Εδώ που είχαμε βάλει διαφορετικούς αριθμούς έκανε γωνία. Εδώ που βάλαμε τους ίδιους αριθμούς έκανε καμπύλη. Εδώ που βάλαμε διαφορετικούς αριθμούς έκανε γωνία. Άμα θέλεις μπορείς να προσθέσεις και πολύγωνα για να δεις καλύτερα τις καμπύλες που έφτιαξες. Και κοίτα. Και να σου θυμίσω κάτι ακόμα. Επειδή εδώ το Smoothing Groups κάνει πολύ. Αυτές είναι πολύ μεγάλες, πολύ, πολύ απότομες γωνίες. Για να κάνει πιο μαλακές γωνίες, γιατί οι πιο μαλακές γωνίες είναι πιο ωραίες, γιατί αυτό δεν υπάρχει, θα σου το εξηγήσω κάποια στιγμή, αυτό δεν υπάρχει στην πραγματικότητα τόσο πολύ. Εδώ θα βάλεις άλλο ένα Turbo Smooth από πάνω, άλλο ένα Turbo Smooth, αλλά δεν θα πατάς Smoothing Group εδώ, δεν θα το πατήσεις. Άμα θες προσθέτεις πολύγωνα παραπάνω, κοίτα τι ωραία γωνίτσα έκανε εδώ. Κοίτα τι ωραία γωνία έκανε. Και άμα θες αυτή η γωνία να γίνει πιο απότομη, θα πηγαίνεις εδώ στο Edit Poly. Θα πηγαίνεις στο Edit Poly, θα πατάς εδώ. Θα παίρνεις το Swift Loop. Παίξε με το Swift Loop τώρα. Θα παίρνεις το Swift Loop. Και άμα βάλεις ένα Swift Loop εδώ, θα δεις κοίτα πόσο απότομο έγινε. Θα πηγαίνεις ξανά, κοίτα πόσο απότομο το έκανε τη γωνία. Την έκανε απότομη. Αλλά απ' την άλλη είναι και ωραία γωνία. Είναι ωραία γωνία, καταλαβες. Είναι. Δεν είναι τόσο αφύσικη. Είναι πολύ φυσική γωνία. Και άμα θες να είναι ακόμα πιο απότομη, προσθέτεις άλλο ένα. Κοίτα, άμα προσθέσεις άλλο ένα εδώ ή άλλο ένα εδώ, θα γίνει ακόμα πιο απότομη. Κοίτα, πόσο απότομη την έκανες. Αλλά βγάζεις εδώ τα edges, εδώ πέρα βγάζεις και τα edges για να το δεις καλύτερα. Κοίτα, αλλά δεν είναι αφύσικη. Είναι μια γωνία η οποία είναι πολύ απότομη, αλλά δεν είναι αφύσικη. Κοίτα, κοίτα αυτή την ωραία γυαλάδα που έχει βγάλει. Δεν έχει μια πολύ ωραία γυαλάδα εδώ πέρα. Αυτό σημαίνει ότι έχεις κάνει ωραία δουλειά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, φύση αυτό υπάρχει. Αυτή η γωνία υπάρχει. Η προηγούμενη γωνία του στυλ, αυτή εδώ, δεν υπάρχει. Κοίτα. Έσβησα το ένα Turbo Smooth για να δεις πώς δουλεύει με το ένα Turbo Smooth. Αυτή η γωνία δεν υπάρχει. Αυτή εδώ η γωνία υπάρχει. Αυτή εδώ η γωνία είναι πολύ ωραία φυσική γωνία. Εντάξει. Λοιπόν, παίξε με Turbo Smooth, να τα μάθεις. Πρέπει να τα μάθεις τα Turbo Smooth για να σχεδιάζεις ωραία.